Καλησπέρα. Μέσα σε μια τέτοια μέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Όντως έχουμε μια συμφωνία. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία με τον Boris Johnson. Θυμίζω ότι είχαμε και προηγούμενες συμφωνίες με την Τερέζα Μέι, οι οποίες δεν πέρασαν από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Τώρα αυτός ισχυρίζεται ότι μπορεί να την περάσει. Αφού μπορεί να την περάσει, η συμφωνία υπάρχει και θα το μάθουμε σε πολύ λίγο χρόνο. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να την περάσει μέχρι την 21η Οκτωβρίου, τότε οι επιλογές του είναι μόνο δύο. Είναι να ζητήσει παράταση ή να πάει σε άτακτο Brexit. Τώρα, σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη, είχαμε ολονύχτιες διαπραγματεύσεις, είχαμε διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στην πραγματικότητα την Παρασκευή το βράδυ και συνεχίστηκαν χωρίς σταματημό μέχρι και σήμερα το πρωί, μέχρι σήμερα το μεσημέρι στην πραγματικότητα και αντικαθιστούν το γνωστό backstop για τη Βόρεια Ιρλανδία με ένα άλλο πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία, μια αλλαγή στον τίτλο ουσιαστικά έχουμε. Mm-hmm. Και όλες τις πρόνοιες που υπήρχαν στην προηγούμενη συμφωνία. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει σκληρό σύνορο μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Οι πρόνοιες της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής για την ειρήνευση στην ίσο της Ιρλανδίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Δεν θα υπάρχουν τελωνιακοί έλεγχοι μεταξύ των δύο περιοχών και στην πραγματικότητα εγκαθίσταται ένα τελωνιακό όριο μεταξύ της νήσου της Βρετανίας και της νήσου της Ιρλανδίας, δηλαδή ένα εσωτερικό τελωνιακό όριο μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα στοιχεία της συμφωνίας είναι ότι μετά από 4 χρόνια η κοινοβουλευτική διάσκεψη της Βορείου Ιρλανδίας θα πρέπει να την επαναβεβαιώσει ως μόνιμο πλαίσιο. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό επί της ουσίας. Υπάρχει απλά η αλλαγή στον τίτλο και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο δημιούργησε ο Μπόρις Τζόνσον για να πείσει ότι διαπραγματεύτηκε και ότι φέρνει στο κοινοβούλιο του κάτι διαφορετικό. Θα δούμε τώρα αν μπορεί να το περάσει. Αυτός οι Ευρωπαίοι πάντως στη σύντομη που θα ξεκινήσει στις 4 ώρα θα το εγκρίνουν και στη συνέχεια θα πάρει τον δρόμο και των εθνικών κοινοβουλίων για εθνικές κοινοβουλευτικές εκκλησίες. Άρα σήμερα θα περάσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες αυτή η συμφωνία. Αυτή... Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Θα περάσει. Μάλιστα. Πάντως ο Κόρμπιν δεν φαίνεται να συμφωνεί και φαίνεται να είπε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι ένα νέο δημοψήφισμα. Και πάλι. Ναι, πράγματι. Αυτό είναι το ερώτημα όλων. Αφού η Μέη δεν μπόρεσε να το περάσει, δεν ξέρει κανείς γιατί πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα ο Μπόρις Τζόνσον. Βέβαια, αν έχει μετρήσει καλά το ποιος τον υποστηρίζει και το ποιος δεν τον υποστηρίζει στο κοινοβούλιο του, ενδεχομένως κάτι παραπάνω να ξέρει. Ενδεχομένως να έχει μια βεβαιότητα την οποία εμείς δεν τη γνωρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία αυτή είναι. Όποιος επόμενος και αν έρθει και προσπαθήσει να φέρει άλλη συμφωνία σε σχέση με την είσοδο της Ιρλανδίας, δεν θα τα καταφέρει να πάρει κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό. Όπως δεν θα καταφέρει ούτε ο Μπόρις Τζόνσον, παρά το γεγονός της αλλαγής του τίτλου. Ναι. Διότι πολύ απλά εδώ έχουμε να κάνουμε μια διεθνή ειρηνευτική συμφωνία. Έχουμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία μπορούσε να υλοποιείται και να εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Εκτός κι αν θέλουν το σκληρό δρόμο της άτακτης εξόδου, η οποία φυσικά θα συνοδευτεί και από ταραχές στη νήσο της Ιρλανδίας. Γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1998 δεν ήταν μια κανονικότητα αυτό το οποίο ζούσαμε, για να χρησιμοποιήσουμε την επίκαιρη αυτή έκφραση, στην νήσο της Ιρλανδίας, έτσι. Τα σύνορα ήταν αντικείμενο τρομοκρατικών επιθέσεων, χτυπημάτων. Mm-hmm. Οι Βρετανοί είχαν εισβάλει, είχαν καταλάβει αυτό το σημείο του νησιού, το προσαυτίσαν στο κράτος τους και ωστόσο, η ηρεμία δεν είχε επέλθει εκεί ποτέ. Με το χρόνο να μετράει αντίστροφα ουσιαστικά, δεν υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση, οπότε να δεχτούν όποια συμφωνία όπως για να τελειώνουμε. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα της παράτασης. Αν πέσει ο Τζόνσον και πρέπει να γίνουν εκλογές, τότε θα πάρουν παράταση. Και στην παράταση πολλά μπορούν να συμβούν. Μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση. Μπορεί να κάνουν δημοψήφισμα και να πούν ότι όχι, δεν θέλουμε να φύγουμε. Μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Ναι. Μπορεί να χαθεί ο χρόνος και να πάμε τότε σε άτακτη έξοδο. Όλα είναι πιθανά. Το βέβαιο μέχρι στιγμής σήμερα είναι ότι η διαπραγματευτική προσπάθεια Τζόνσον έχει φτάσει σε ένα τέλος. Το τέλος είναι αυτό, μια πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση των δύο περιοχών και ένα νέο πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία. Και από εκεί χτίζουμε, από εκεί συνεχίζουμε και ούτω καθεξής. Άρα δεν μιλάμε για το τέλος του δρόμου, είμαστε ακόμα στη μέση.
Έτσι νιώθετε. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Μπορεί να είμαστε και στο τέλος του δρόμου, αν περάσει το κοινοβούλιο των Βρετανών. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Όλα καινούρια και όλα διαφορετικά και όλα πρωτότυπα σε αυτή τη φάση. Μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή, βέβαια. Ακριβώς. Όταν μπλέκουμε και παίρνουμε αποφάσεις βασισμένες σε ψευδείς ειδήσεις, σε ανθρώπους οι οποίοι μας λέγαν τι είναι οι Βρυξέλλες ενώ δεν είχαν πατήσει ποτέ, σε μυθεύματα τα οποία μεσουρανούσαν στον βρετανικό τύπο για δεκαετίες και με γνώμονα του λαϊκισμού, έτσι, κάποια στιγμή την πατάμε. Είναι λογικό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν μια υπερδομή στην οποία είχαν φτιάξει κάποιοι άλλοι και είχε επιβληθεί στους Βρετανούς. Οι Βρετανοί ήταν κυρίαρχοι εδώ πέρα μέσα, ήταν παντού γενικοί διευθυντές, παντού κατήχανε κομβικά πόστα, είχαν τον πρώτο εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, τη Βαρόνι Άστον, θυμίζω, την Κάθριν Άστον. Είχαν ένα απίστευτο έλεγχο στα πάντα. Όλοι οι κανονισμοί ήταν κομμένοι και ραμμένοι για αυτούς και στο τέλος παίρνανε και rebate, δηλαδή επιστροφή χρημάτων από τον κοινωνικό προπολογισμό. Και παρόλα αυτά, ο κόσμος άκουσε αυτά τα οποία διάβαζε στις διάφορες εφημερίδες και τα οποία γράφανε διάφοροι από το σπίτι τους, χωρίς να πατάνε ποτέ στο briefing, χωρίς να κάνουν ρεπορτάζ, χωρίς να κατανοούν καν τι ήταν η Ευρωπαϊκή Συνθήκη και οι κανονισμοί που διαπραγματεύονταν οι άνθρωποι τους. Άλλωστε είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να λες «Α, οι κακές Βρυξέλλες φταίνε για όλα», ενώ η καλή κυβέρνηση πάντα φροντίζει για το καλό των πολιτών. Είναι ένα εύκολο σύστημα, πολλοί πέσαν στην παγίδα και κανείς δεν κέρδισε ποτέ από αυτό. Αυτή τη στιγμή, γιατί από το δημοψήφισμα για το Brexit έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Ο κόσμος στη Βρετανία άραγε πώς να το αντιμετωπίζει αυτό μετά από τόσο καιρό. Είναι η ίδια καλό η κατάσταση, ερώτημα. Δηλαδή θέλει ακόμα, δεν θέλει, μήπως με όλα αυτά που έχει δει, μήπως έχει αλλάξει άποψη, πώς καλό ερώτημα, πλέον. Ίσως θα έπρεπε να το ρωτήσουμε, Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω αν το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος είναι πιθανό, είναι αρκετά πιθανό πλέον. Αυτό είναι στο χέρι τους, δεν είναι στο χέρι των Βρυξελών. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς από εδώ αυτό. Έχει να κάνει με τη δική τους εσωτερική πολιτική τάξη, τα κόμματά τους, τους ηγέτες τους, τις τάσεις που πάρουν στην κοινωνία τους. Αυτά δεν είναι γνωστά στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ γι' αυτό. Σήμερα το κλίμα εκεί πώς είναι, μιας και πέρα από το Brexit και τη συζήτηση περί αυτού, έχουμε και την ανοιχτή πληγή εδώ στην ανατολική περιοχή με το... Με τη Συρία είναι και με τον Ερντογάν. Το επόμενο μεγάλο θέμα ήταν η σχέση της Ένωσης με την Τουρκία. Πρέπει εδώ να πούμε το εξής. Οι αποφάσεις που ήταν να ληφθούν έχουν ήδη ληφθεί από τη Δευτέρα. Δεν θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις. Σήμερα θα γίνει συζήτηση προσανατολισμού για να ξέρουμε που πάμε με τον επικίνδυνο γείτονα τον οποίο έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, όχι μόνο ως Ελλάδα. Και σε σχέση και με το μεταναστευτικό. Συζήτηση προσανατολισμού λοιπόν, διότι τα μέτρα και οι κυρώσεις και το εμπάργκο για τη Συρία έχουν ήδη αποφασιστεί τη Δευτέρα με ομοφωνία, και αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε «Α, το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό, α, η Ουγγαρία το άλλο». Δεν έχει καμία σημασία τι είπε κάποιος σε μια συζήτηση που κράτησε ας πούμε 8 ώρες. Σημασία έχει ποια είναι η τελική απόφαση την οποία υπέγραψαν όλοι. Και υπέγραψαν εμπάργκο. Το ίδιο συμβαίνει και με την Κυπριακή ΑΟΣ και τις παράνομες γεωτρήσεις εκεί. Υπέγραψαν περιοριστικά μέτρα, κυρώσεις κατά προσώπων και εταιρεών. Αυτό ακριβώς το οποίο ήθελαν οι Κύπροι. Άρα λοιπόν μικρή σημασία έχει αν ακούστηκαν 5-6 επιχειρήματα μέσα σε μια μεγάλη συζήτηση, η οποία είναι κλειστή. Γι' αυτό το λόγο είναι κλειστή, για να μπορεί να λέει ο καθένας αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του, χωρίς να φοβάται πώς θα το διαβάσει μία ή άλλη εφημερίδα. Και στο τέλος να λαμβάνονται μια απόφαση έχοντας μια σφαιρική εικόνα του τι συμβαίνει. Όταν δεν μπορούμε να πούμε, όταν κανείς δεν μπορεί να πει αυτό το οποίο σκέφτεται για να κάνει μια σωστή διαβούλευση, καταλήγουμε σε συνθήκες Σοβιετικής Ένωσης. Μόνο στη Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε κανείς να πει μέσα σε μια συνεδρία τι ακριβώς σκεφτότανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Ναι. Πρέπει να ακούμε όλες τις απόψεις. Ναι, και για να ληφθεί μια απόφαση πρέπει να ακούγονται όλες. Το λέω γιατί παρότι δηλαδή η Ουγγαρία υπέγραψε και ήταν γνωστό αυτό από τις 3 το μεσημέρι και βγήκε η Μογκερίνη και το εξήγησε, το ανακοίνωσε. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις, άρχισε να ισχύει το εμπάργκο από την Δευτέρα 14 του μήνα.
Μετά είχαμε σειρά δημοσιευμάτων, η Ουγγαρία στηρίζει τον Ερντογάν. Πώς, με ποιο τρόπο. Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Θανασίου, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σας ευχαριστούμε που μας διαφωτίσατε έτσι, μας δώσατε μία εικόνα από το κέντρο των αποφάσεων, από την καρδιά της Ευρώπης σε αυτή τη φάση, με δύο μέτωπα τεράστια ανοιχτά και με δύο ζητήματα τα οποία σίγουρα δεν είναι εύκολα να αντιμετωπιστούν. Σημασία έχει να υπάρχει συνοχή και να είναι μια κοινή απόφαση όπως και να έχει. Σημασία έχει να μπορούμε να συζητάμε και κάποια στιγμή να τα βρίσκουμε. Διότι όταν δεν συζητάμε, υπάρχουν άλλοι λόγοι, τρόποι να λύνονται οι διαφορές και αυτοί είναι πάντα χειρότεροι και καταλήγουν πάντα σε χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτό συνέβαινε μέχρι να φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εδώ και πέρα, καλό ή να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ σε εκείνες τις προένωσης καταστάσεις. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.